Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να προχωρήσουμε στο δελτίο μας. Τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλη Λαμπάκη, επισκέφθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Ο Δήμαρχος, που διατέλεσε επί δύο συνεχόμενες τριετίες πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, τόνισε πως η συνεργασία θα είναι ουσιαστική προκειμένου να λυθούν χρόνια προβλήματα όπως αυτό του δικαστικού μεγάρου. Συνάντηση με το 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα προβλήματα του δικηγορικού κλάδου σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο, ενώ εξετάστηκε το πάγιο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου για την ανέγερση νέου κτηρίου που θα στεγάσει το δικαστικό μέγαρο, για την υλοποίηση του οποίου ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο Δικηγορικός Σύλλογος δεσμεύτηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Έχουμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο να του υπενθυμίσουν ουσιαστικά τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο σε γενικότερο επίπεδο, αλλά και τα προβλήματα που απασχολούν την δικηγορία σε τοπικό επίπεδο και τη δικαιοσύνη. Ο Δήμαρχος μας εξέπληξε, γιατί τα θυμάται, παρότι έγινε Δήμαρχος, γιατί συνήθως όσοι φεύγουν από τη δικηγορία ξεχνούν τα προβλήματα της δικηγορίας. Ο Δήμαρχος μας εξέπληξε ευχάριστα, γιατί τα θυμάται τα προβλήματα, ήταν και δύο θητείες πρόεδρος. Συζητήσαμε γενικότερα για τα θέματα λοιπόν της δικηγορίας, για τον τρόπο της απονομής της πλέον, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στην πόλη, και αναφερθήκαμε ξανά στο πάγιο αίτημα που είχε και αυτός ως πρόεδρος, που έχουμε και εμείς τώρα ως Δικηγορικός Σύλλογος, του δικαστικού μεγάρου. Είδα ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο είναι εκπληκτικό, έχοντας τη δυνατότητα να συγκρίνω τα διοικητικά συμβούλια του Δικηγορικού Συλλόγου των παρελθόντων ετών, γιατί αυτή τη φορά συνδυάζει την εμπειρία και επίσης νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άποψη και πολιτικά αλλά και επιστημονικά. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Ντίνας, μεταξύ άλλων τόνισε ότι είναι πρόθεση και των δύο πλευρών να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη στέγαση του δικαστικού μεγάρου, ο οποίος και θα καλύπτει τις ανάγκες του συλλόγου στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης αναφέρθηκε σε δύο σημεία στα οποία μπορεί να κατασκευαστεί το νέο δικαστικό μέγαρο: στην περιοχή του ΕΟΤ και στην περιοχή κοντά στην εφορία. Είναι απαράδεκτο να λειτουργεί η δικαιοσύνη σε τέτοιο μέγαρο, επομένως θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έχουμε υποσχεθεί ο ένας τον άλλον, και ο Δικηγορικός Σύλλογος και ο Δήμαρχος, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση, ούτως ώστε να βρεθεί ένας χώρος να μπορεί να ανεγερθεί ένα δικαστικό μέγαρο που θα καλύπτει τις ανάγκες της δικαιοσύνης στην περιοχή μας για τουλάχιστον 100 χρόνια. Υπάρχει σκέψη να συμβεί αυτό απέναντι από τον ΕΟΤ, όπου δίπλα ακριβώς στο ένα κομμάτι θα χτιστεί το Αρχαιολογικό Μουσείο και στο άλλο θα γίνουν ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις? Είναι πολύ καλύτερα, αντί για ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις, δηλαδή για γήπεδα τένις, να γίνει το δικαστικό μέγαρο δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο.